Καλησπέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ, κύριε Κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που δίνει την ευκαιρία να λάβω μέρο σε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Να το ανοίξω. Εντάξει. Θα διαπιστώσετε ότι εγώ είμαι από άλλο ανέκδοτο. Και μια και μίλησα για ανέκδοτο, έχω εδώ και χρόνια, λόγω της βιβλικής καταγωγής του επωνύμου μου, Μωυσής, προσπαθώ να αρχίσω τις ομιλίες μου με ένα ανέκδοτο που έχει σχέση με το θέμα της ομιλίας και προέρχεται από τη Βίβλο. Για απόψε λοιπόν σας θυμίζω ότι όταν ο Θεός έπλασε την Οικουμένη, τα έφτιαξε όλα πρώτα το ένα και μετά αμέσως το αντίθετό του. Έφτιαξε τη γη αμέσως μετά τη θάλασσα, την ξηρά μετά τη θάλασσα. Έφτιαξε τη μέρα, μετά έφτιαξε τη νύχτα. Τον άνδρα μετά τη γυναίκα. Και ούτω καθεξής κάποια στιγμή έρχεται να φτιάχνει επαγγέλματα. Έφτιαξε λοιπόν τον κλέφτη, αμέσως μετά έφτιαξε τον αστυνόμο. Έφτιαξε τον ασθενή, αμέσως μετά έφτιαξε τον γιατρό. Κάποια στιγμή έφτιαξε τον οικονομολόγο και αμέσως μετά έφτιαξε άλλον έναν οικονομολόγο. Τι σχέση έχει το ανέκδοτο με το θέμα της ομιλίας μου? Θα το δείτε πολύ γρήγορα στην πορεία αυτών που έχω να σας εκθέσω. Και το θέμα μου βέβαια είναι η κορύφωση της παραγωγής του πετρελαίου από τη σκοπιά του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Λίγο ακόμα στο ανέκδοτο, ο Θεός παρέλειψε να κατασκευάζει, να πλάσει τον ειδικό στα θέματα της ενέργειας, τον ενεργειολόγο, ας σας αρέσει, που έχει πολύ όμορφος όρος, και δεν τον έπλασε μέχρι γύρω στο 1970. Μέχρι τότε υπήρχαν βέβαια οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, οι μηχανικοί μηχανών εσωτερικής κάψεως, η μηχανική πετρελαίου, όλες οι ειδικότητες, αλλά δεν υπήρχε ειδικότης του ασχολούμενου με την ενέργεια, με τη στρατηγική έννοια του όρου ενέργεια, όπως έχει γίνει σήμερα. Δεν υπήρχε η έννοια της ενεργειακής πολιτικής και ασφαλώς δεν υπήρχε η έννοια της εξοικονόμησης ενεργείας, πολιτική εξοικονόμηση ενεργείας. Η ΔΕΗ, την οποία ο κ. Παρουκρασάς γνωρίζει πολύ καλά, στα πρώτα της χρόνια έδινε δάνεια στα νοικοκυριά για να αγοράσουν ηλεκτρικές κουζίνες ώστε να πετύχει αύξηση της κατανάλωσης. Κάθε άλλο λοιπόν παρά στην έννοια της εξοικονόμησης. Τι συνέβη λοιπόν, και όλα άλλαξαν, στη δεκαετία του 1970, όταν η τιμή του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκε από το 1 δολάριο και 20 σέντς το 1969 στα 40 δολάρια γύρω στα 1980. Όλοι τότε πιστεύαμε ότι αυτό οφείλεται σε μια καινούργια έννοια η οποία ήρθε στην επιφάνεια, η κορύφωση της παραγωγής του πετρελαίου, η οποία επρόκειτο να επέλθει από στιγμή σε στιγμή, ότι τίποτε δεν μπορούσε να ανατρέψει την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, την οποία προβλέπαμε, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, θα έφτανε και θα ξεπερνούσε τα 100 δολάρια το βαρέλι στο τέλος της δεκαετίας. Μιλάμε για τη δεκαετία του 1980, κυρίες και κύριοι. Η δεκαετία δεν είχε καλά ξεκινήσει και ενώ θεωρούσαμε όλοι την κορύφωση σαν την αιτία, κατακριμνίστηκαν οι τιμές του πετρελαίου και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε ένα καινούριο νέο φαινόμενο. Πρώτος τόλμησε να το γράψει ο γνωστός William Tucker σε ένα άρθρο του στο Harper's Magazine τον Νοέμβριο του 1981. Το άρθρο είχε τίτλο «The Energy Crisis is Over»
και απέδιδε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί σε άστοχες ενέργειες των πολιτικών και στην πλεονεξία των μεγάλων εταιριών του πετρελαίου. Εγώ ο ίδιος δημοσίευσα στην Καθημερινή τον Ιανουάριο του 1984 ένα άρθρο με τίτλο «Ενεργειακή κρίση ή πολιτική ακρισία» και το ερωτηματικό στον τίτλο μου είναι δηλωτικό και του περιεχομένου. Η αναφορά μου στην κρίση της κρίσης μάλλον των 70 και 80 δεν γίνεται απλά «For the sake of all of Lang Syne», όπως λέμε στα τραγούδια εδώ στο Ανατόλιο. Γιατί η ιστορία έχει την κακιά συνήθεια να επαναλαμβάνεται. Να σας θυμίσω ποια ήταν η ροή των χρημάτων, τεράστιων ποσών, της τάξης του 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ που μεταφέρθηκαν τότε από τις βιομηχανικές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο αλλά και άλλες, προς τους παραγωγούς πετρελαίου, βρεθήκαν με τεράστια ποσά στα χέρια τους, δεν είχαν δυνατότητες ντόπιων επενδύσεων ακόμα, βρήκανε καλές ευκαιρίες στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που ήταν τότε υποανάπτυξη και τα δάνεισαν σε διάφορες τοποθετήσεις στη Λατινική Αμερική χωρίς να κάνουν εντελεχείς ελέγχους της φερεγγιότητος αυτών που πήραν τα χρήματα. Και πολλά από αυτά κατέληξαν σε τοξικά δάνεια. Τοξικά δάνεια σας θυμίζει τίποτε πολύ επίκαιρο ο όρος τοξικά δάνεια? Και χρειάστηκε να μεσολαβήσει ισχυρή τότε η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία εξέδωσε έναν ειδικό τύπο ομολόγων, τα Brady Bonds, με τα οποία ήρθε κάποιο συμμάζευμα στο τέλος προς αυτή την κατάσταση. Το 2008 ζήσαμε άλλη μια κατακόρυφη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που στο μεταξύ μπήκε και αυτό σαν σημαντικός παράγοντας στο παιχνίδι, και ακολούθησε η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση την οποία ακόμα βιώνουμε. Πριν προσπαθήσω να εξετάσω τη σημασία της κορύφωσης παραγωγής πετρελαίου ως παράμετρο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, είναι χρήσιμο να δούμε τα φαινόμενα της τιμής του πετρελαίου και της οικονομικής κρίσης από τη σκοπιά του αίτιου και του αιτιατού. Αυτή είναι η καμπύλη η οποία δείχνει την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου και με την ταχύτατη ανωδική πορεία η οποία σταματάει στο Μάιο, στο διάγραμμα να συνεχίζει μετά στη φρενήρη κούρσα προς τα $150 το βαρέλι. Αυτός ο πίνακας, καθώς και κάποια άλλη στοιχεία που χρησιμοποιώ, τα δανείζομαι από τον Λεωνίδα Δρόλα, ο οποίος εργάζεται για το Κέντρο Παγκοσμίων Ενεργειακών Σπουδών του Λονδίνου και τα παρουσίασε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 8. Αυτός ο πίνακας τότε οδήγησε παράγοντες όπως η Goldman Sachs στην πρόβλεψη για $200 το βαρέλι, ότι επίκαιτο να φτάσει το βαρέλι στα $200. Παρόμοια και μάλιστα υψηλότερη εκτίμηση έκανε ο πρόεδρος της πανίσχυρης Gazprom, ο Αλεξέη Μίλλερ, ο οποίος μίλησε για 200, ίσως και $250 του βαρέλι, αυτά γύρω στον Ιούλιο του 2008. Για την τελευταία εκτίμηση έχω και μια προσωπική αφήγηση. Όταν σχολίασα με απορία την παραπάνω πρόβλεψη Μίλλερ με έναν στενό συνεργάτη του, μου είπε: «Ο Αλεξέη Μίλλερ, φίλε μου, δεν διατυπώνει προβλέψεις, εκφράζει προθέσεις», και με έβαλε στη θέση μου. Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται 10 πιθανές εξηγήσεις που έφεσαν τότε για την κατακόρυφη αύξηση του τιμών του πετρελαίου. Τις διαβάζετε, δεν θα σας κουράσω με τις πρώτες 8, με τις οποίες θα σας πω απλά ότι μπορεί να κανείς να τις πάρει μία-μία και να τις διαγράψει είτε ως τελείως αβάσιμες, είτε εν πάση περιπτώσει ως
μη επαρκής. Και σταματώ στην ένατη πιθανή εξήγηση που είναι το θέμα της αποψινής Εσπερίδας. Ότι φτάσαμε ή φτάνουμε στην κορύφωση της παραγωγής του πετρελαίου. Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε κάποια στοιχεία τα οποία ήδη είδαμε, από τα οποία τα στοιχεία της συνολικής μέχρι σήμερα παραγωγής και όσο είναι τα βέβαια αποθέματα που απομένουν ακόμα, προκύπτει ότι έχουμε ακόμα πετρέλαιο για 43 μόλις χρόνια. Και αν στα 43 χρόνια φτάσουμε στο depletion, στην εξάντληση, άρα η κορύφωση πρέπει να έρθει πολύ γρηγορότερα, αν δεν έχει ήδη έρθει. Σας παρακαλώ από αυτό το πίνακα να συγκρατήσετε τον τελευταίο αριθμό. 3.000 εκατομμύρια βαρέλια ή 3.3 εκατομμύρια βαρέλια που αποτελούν την εκτίμηση κατά το Αμερικανικό Geological Survey για το σύνολο των γνωστών και πιθανών, όχι των βεβαιωμένων, αποθεμάτων πετρελαίου που υπάρχουν. Ας δούμε και έναν ακόμα πίνακα. Αυτός έρχεται από στοιχεία της εκθέσεως της BP και δείχνει τη σχέση μεταξύ των αποθεμάτων προς την παραγωγή, προς την ετήσια παραγωγή. Βλέπετε ότι αυτή η διαίρεση μας δίνει πάλι κάτι όπως 43 χρόνια που απομένουν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο πίνακας ξεκινάει αριστερά από το 1983 και φτάνει στο 2007 και 43 και 43 και 43 από χρόνο σε χρόνο, το 43 δεν γίνεται 42, 41, 40 και μάλιστα τα στοιχεία του 8 τα οποία δίνει στον πίνακα είναι και ελαφρώς ανεβασμένη αυτή η καπήλη. Ως πότε βέβαια θα μου πείτε μπορεί να διαρκέσει αυτή η ικανότητα της παραγωγής του πετρελαίου να αυτοσυμπληρώνεται. Μήπως φτάνω στον οπωσδήποτε καινοτόμο ισχυρισμό ότι το πετρέλαιο αποτελεί άλλη μία άπε, άλλη μία ανεξάντλητη πηγή. Όχι προς Θεού, δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο, αλλά αυτά τα 3.000 τα οποία ανέφερα και τα οποία δεν υπολογίζονται για να γίνουν τα 43, κατά ορισμένους, και εδώ αρχίζουμε να λέμε ποιος οικονομολόγος και ποιος ήταν ο άλλος οικονομολόγος, αποτελούν μια πολύ συντηρητική εκτίμηση. Μιλήσαμε για ειδικούς από το Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας. Κοιτάξτε τι λέει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Σαούδη Αράμκο τον Ιανουάριο του 8, ο Αμπτάλα Τζουμά. Μιλάει ότι αυτά τα γνωστά συν άγνωστα συν πιθανόν κάποια μέρα εκμεταλλεύσιμα θέματα δεν είναι 3-3 εκατομμύρια, είναι 13 και ίσως 16 εκατομμύρια, τα οποία κάποια μέρα με ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με την τεχνική πρόοδο μπορούν να γίνουν εκμεταλλεύσιμα. Και κάπως άλλος, κάπως έτσι επικριτικός, ο οποίος όμως προέρχεται και έχει μια σπουδαία θέση, μια σπουδαία εταιρεία στην ΕΝΑ στην Ιταλία, ο Λεωνάρντο Μαντζέρι, λέει η θεωρία της κορύφωσης του πετρελαίου είναι μέρος μιας σειράς από επαναλαμβανόμενους πετρελαιοπανικούς. Εγώ τι λέω. Μοιάζει ότι δεν είναι άμεσο πρόβλημα, τουλάχιστον στο δικό μου ορίζοντα. Θα καθυστερήσει περισσότερο. Στα βεβαιωμένα αποθέματα δεν έχουν συμπληρωθεί πολλά άλλα που υπάρχουν και μπορεί να γίνουν. Τα RCAM στο Καναδά, τα Oil Shades δεν υπάρχουν. Προστίθενται κάθε χρόνο σημαντικά νέα κοιτάσματα και γι' αυτό το 43 δεν θέλει να κατέβει κάτω το 43, 25 χρόνια τώρα. Και βεβαίως μπορούμε, και αυτή είναι η θετική πλευρά, βάσιμα να υπολογίζουμε ότι λόγω της ευαισθησίας μας στο περιβάλλον η ετήσια κατανάλωση υδροβαναθράκων θα βαίνει μειούμενο στο μέλλον. Και το προσωπική μου τοποθέτηση, το πετρέλαιο θα υποκατασταθεί πριν προλάβει να εξαντληθεί. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάω και την ένατη από τις 10 πιθανές εξηγήσεις και καταλήγω στη 10η εντολή, μάλλον στη 10η εξήγηση, με συγχωρείτε, η οποία κατά τον δρόλα, κατά τη δική μου όρο, επειδή έζησα το 80 και τα λοιπά, είναι déjà vu, το έχω ξαναδεί αυτό το παιχνίδι, αυτό το έργο,
Ο Ρόλας είναι πιο γραφικός από μένα, το ονομάζει ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιό μας. Τι συνέβη το 2008, αν δεν ήταν το θέμα της κορύφωσης. Ήδη από το μήνα Μάιο, και ενώ το φιάσκο των τοξικών στεγαστικών δανείων είχε αρχίσει να εμφανίζει τα συμπτώματά του, η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε μια μεγάλη σειρά από ακροάσεις, από hearings, στο οποίο το ερώτημα ήταν να πούνε οι άνθρωποι σε τι οφείλεται η τιμή του πετρελαίου που σκαρφάλωνε προς τα 150 δολάρια το βαρέλι. Οι περισσότεροι συνέδεσαν το φαινόμενο με το παιχνίδι που είχε αρχίσει με την αγορά του πετρελαίου. Πολλοί καινούργιου είδους επενδυτές έπαιζαν με μελλοντικές τιμές του πετρελαίου. Αγόραζαν για να πουλήσουν μελλοντικά, όπως πίστευαν, σε υψηλότερες τιμές. Ένας από τους πιο αξιόπιστους που κατέφτασαν στη Γερουσία εκτίμησε ότι αν είχε αφαιθεί η τιμή του πετρελαίου να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις δυνάμεις της αγοράς, έπρεπε να είναι στα 65 το πολύ 70 δολάρια το βαρέλι και όχι στα 120 που ήταν την εποχή που εκείνος κατέφτασε. Η Γερουσία τύπωσε ένα νόμο με τον οποίο θα απαγορεύεται το έντονο παιχνίδι με τις τιμές του πετρελαίου. Στις 25 Ιουλίου, μετά από συζήτηση δύο εβδομάδων, δεν μπόρεσε αυτός ο νόμος να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία και αποσύρθηκε για να αναδιατυπωθεί. Ήδη όμως, και μόνο το γεγονός ότι η Γερουσία άρχισε να συζητάει το θέμα, τρόμαξε τους κερδοσκόπους και έφτασε στην κορύφωση της 11ης Ιουλίου 147,27 δολάρια το βαρέλι. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η κορύφωση δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, τουλάχιστον όχι του δικού μας. Ίσως σε παγκόσμιο επίπεδο να πρέπει να εξετάζεται, εμείς έχουμε έναν ορίζοντα μπροστά μας και πρέπει να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας. Και αυτή είναι η δουλειά την οποία προσπαθεί να κάνει το Συμβούλιο, το οποίο έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνος. Τι είναι αυτό το Συμβούλιο, πώς λειτουργεί, πολύ γρήγορα. Είναι ένα όργανο το οποίο μελετά και προτείνει επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις, τις προτείνει στην πολιτεία, η οποία προσθέτει τους δικούς της παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα κοινωνικά, μπορεί να είναι χωροταξικοί ή άλλοι, και αυτή ορίζει το μείγμα. Ποιο καύσιμο επιτρέπεται, ποιο καύσιμο δεν θέλει να δεχτεί, αλλά τις τελικές αποφάσεις στην εποχή που ζούμε, που η αγορά είναι ελεύθερη και ανταγωνιστική, στο βαθμό που είναι, τις τελικές αποφάσεις παίρνουν οι επενδυτές. Και μέσα στους επενδυτές αναφέρομαι και στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι επενδυτής, δεν είναι πια δημόσιο. Προχωρούμε λοιπόν και εξετάζουμε τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, λαμβάνουμε υπόψη τις υποχρεώσεις που αφορέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και καθορίζουμε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί η εθνική ενεργειακή στρατηγική. Αυτοί οι άξονες, η ασφάλεια, ενεργειακό σχεδιασμό, ορθολογική κρίση και εξοικονόμηση, προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη, είναι γνωστοί και δεν είναι δικοί μας καινούργοι. Επαναλαμβάνονται επί πολλά χρόνια. Η μία κυβέρνηση κάνει το Β' γάμα και το Γ' α και ούτω καθεξής, αλλά ουσιαστικά αυτά τα πράγματα αποτελούν και αποτελούσαν για πολλά χρόνια τους βασικούς στόχους της ενεργειακής στρατηγικής. Κάποια από αυτά τώρα έχουν γίνει και υποχρεωτικοί λόγω των όρων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινάμε συνεπώς με τους άξονες που θέλουμε να πετύχουμε με κάποια δεδομένα των προηγούμενων ετών για να κάνουμε μια πρόληψη για τη ζήτηση με business as usual καταρχήν. Δοκιμάζουμε διάφορα σενάρια με ποιες μορφές και ποια μείγματα θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Κοιτάζουμε αν ταιριάζουν αυτά και ικανοποιούν τους άξονες. Εάν έχει καλώς, έχουμε μείγματα τα οποία είναι αποδεκτά. Εάν όχι, διαδοχικές προσεγγίσεις μέχρι ότου να φτάσουμε σε κάτι το οποίο να είναι αποδεκτό. Και με αυτή τη διαδικασία καταλήγουμε τελικά τη ζήτηση, την προβλέπουμε με διάφορα σενάρια. Όσον αφορά την προσφορά, είναι απαραίτητο στοιχείο να εξετάσουμε αυτά που οι ξένοι ονομάζουν the three A's. Availability, διαθεσιμότητα εμπόριων πηγών, accessibility, πρόσβαση σε διεθνείς πηγές, acceptability, βαθμός κοινωνικής αποδοχής.
σε αυτή τη διαδικασία κοιτάξαμε το 3α και για το πετρέλαιο. Και κοιτάξτε τι είχαμε να σημειώσουμε όλο και όλο για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο έχει γίνει αποδεκτό ότι τα αποθέματά του μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση μέχρι στο τέλος του παρόντος αιώνα, με κόστος που επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες εκτός της προσφοράς και της ζήτησης. Και οι τρεις παράγοντες, διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, αποδεκτικότητα, είναι ευνοϊκοί, ο πρώτος μάλιστα και ο δεύτερος θα επηρεαστούν θετικά από το Κουρκά της Αλεξανδρούπολης. Το πετρέλαιο, αν και μειούμενο, θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό καύσιμο της μεταφορές, αλλά τα δύο καύσιμα, αργά αλλά σταθερά, θα διεισδύσουν στην αγορά του πετρελαίου. Και αξιοσημείωτο για το πετρέλαιο είναι ότι δεν αναφέραμε κάτι ιδιαίτερο με την αποδεκτικότητα, πράγμα το οποίο συναντάμε σχεδόν σε όλες τις άλλες ενεργειακές μορφές, από τις πιο ήπιες μέχρι τις πιο σκληρές. Υπάρχει στη χώρα μας πολύ έντονο αυτό πάλι στην αγγλική ορολογία, το NIMBY, not my, in my backyard. Δεν θέλω κανένα ενεργειακό έργο πουθενά στην γειτονιά μου. Συνεχής καθολική αντίδραση προς κάθε ενεργειακή επένδυση, όχι σε ολικά πάρκα στο νησί της Κύρου που τυχαίνει να ξέρω, όχι στο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Μεγαλόπολη, όχι στο κέντρο διανομής της ΔΕΗ στον Πολυτερό, όχι σε ολικά πάρκα στην κορφή του Λουτού, όχι στο κέντρο διανομής φορτίου στην Πάτρα και στην Κόρινθο, όχι στη σύνδεση της Εύβοια στη γειτονιά μου στη Νέα Μάκρη. Και εδώ είναι μια έκκληση την οποία έκανε και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κατζηδάκης πρόσφατα όταν συναντήθηκε με τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Χρειάζεται βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το οποίο γίνεται ιδιαίτερα έντονο τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι όλα αυτά γράφτηκαν την άνοιξη του 2008. Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει δύο σημαντικές εξελίξεις. Η πρώτη μας επευλήθηκε από το εξωτερικό, σοβαρή όσο και δυσάρεστη, και είναι η διεθνής οικονομική κρίση και όλα της τα συνεπακόλουθα. Η δεύτερη είναι μια εσωτερική πολιτική επιλογή που υπαγορεύει την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των ΑΠΕ και αποφυγή της χρησιμοποίησης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με εισαγόμενο λιθάνθρακα. Και οι δύο εξελίξεις, αν και τελείως άλλες μορφές και τάξεως, κάνουν αναγκαία την επανεξέταση των παραδοχών και αποτελεσμάτων του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Δεν είμαι ούτε έτοιμος, ούτε και επιτρέπεται να ανακοινώσω αποτελέσματα. Πάντως, επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα συμμεριστώ κάποια στοιχεία μαζί σας. Ενώ η Φίλιος στενάζει αυτή την εποχή από έλλειψης ρευστότητας, ο κλάδος της ενέργειας εξακολουθεί και έχει τεράστιες ανάγκες επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, τον οποίο ακούσαμε και προηγουμένως, οι ενεργειακές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να καλυφθούν κρίσιμες ενεργειακές ανάγκες στον κόσμο από τώρα ως το 2030, ανέρχονται στα 26 τρισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Και εκτιμά ο οργανισμός ότι η παρούσα παγκόσμια ύφεση δεν θα αναστείλει αυτά τα προγράμματα, διότι έστω και αν η κατανάλωση περιοριστεί κατά τα προσεχή 2 με 3 χρόνια, ο κόσμος θα επανέλθει στην κανονική του αναπτυξιακή πορεία. Και σας ρωτώ αν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι από αυτές τις προβλέψεις ή αν πρέπει να ανησυχούμε, όπως και με προβλέψεις δυστυχώς πολλών άλλων διεθνών οργανισμών για τις συνέπειες και την έκταση της οικονομικής κρίσης. Έχω πει κατά επανάληψη ότι το μόνο βέβαιο στον τομέα της ενέργειας είναι η αβεβαιότητα. Οι προβλέψεις στον τομέα των ενεργειακών πόρων πάντα ήταν από την εποχή του Μάλθους και συνεχίζουν να περιβάλλονται από μεγάλης μορφής αβεβαιότητας. Και για την ώρα κλείνω όσον αφορά την οικονομική κρίση με την υπογράμμιση ότι η αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας έχει πάρει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις σήμερα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Τώρα, ως προς τη δεύτερη πρόσφατη εξέλιξη, την απόφαση για επιτάχυνση των ρυθμών εγκατάστασης έργων ΑΠΕ. Ασφαλώς δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι αυτή είναι μια βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το περιβάλλον που διαμορφώθηκε πριν την οικονομική κρίση, πριν την ύφεση και συνεχώς δεσμεύει και είναι μέσα στην ενεργειακή πολιτική και της χώρας μας. Αν λοιπόν η απόφαση για επιτάχυνση είχε πάρθει
πριν την κρίση, το μόνο που μπορούσε να πω κανείς είναι γιατί δεν την πήρατε νωρίτερα. Τώρα, η επιτάχυνση εν μέσω της κρίσης και μάλιστα ως μέσο εξόδου από την κρίση, χρειάζεται προσοχή. Το επιχείρημα, αφού το κάνει ο Ομπάμα, πρέπει να είναι σωστό. Είναι σοβαρό επιχείρημα, αλλά με συγχωρείτε, για την Ελλάδα δεν είναι κατά ανάγκη επαρχές επιχείρημα. Είναι σοφή η παροιμία μας που θέλει την πίτα ολόκληρη και το σκυλί κοφτάτο, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης πολλά σκυλιά θα θέλουν να φάνε από την ίδια πίτα. Το σκυλί ανεργία, το σκυλί διαθέσιμη πόρη, το σκυλί ανταγωνιστικότητα, το σκυλί πρόβλημα αιχμής στην ηλεκτρική ενέργεια και βεβαίως το σκυλί προστασία του περιβάλλοντος. Στο ΣΕΣ είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια ψύχρεμη και αντικειμενική αξιολόγηση και για τους δύο παράγοντες. Να θεωρήσουμε ότι η προώθηση πράσινων ενεργειακών επενδύσεων αποτελεί σημαντική ευκαιρία εξόδου από την ύφεση και βιώσιμης ανάπτυξης. Και μπορώ να πω πολλά για να υποστηρίξω αυτή τη θέση, αλλά θα λεχθούν από άλλους και συνεπώς δεν έχω λόγο εγώ να τα επαναλάβω. Όμως δεν μπορούμε να διαγράψουμε τον κίνδυνο ότι σε συνθήκες ύφεσης οι κοινωνίες μπορεί να αναζητήσουν πορείες εξόδου λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον και αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα απαντούσε το κρατήριο σε περίπτωση που είχε να διαλέξει, για την Ελλάδα μιλάω, μεταξύ λιγότερο CO2 ή λιγότερη ανεργία, την οποία προσωπικά τη θεωρώ ως το πιο επικίνδυνο, όχι οικονομικό, αλλά κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Και ελπίζω να μπορέσει να πει κανείς πράσινες επιλογές είναι πίτα ολόκληρη και σκυλός ποτά τους. Πώς καταλήγω. Φοβάμαι κύριε Πρόεδρε ότι απέρριψα περίπου σαν ύπαρκτο το θέμα της Εσπερίδας. Είμαι υπέρμαχος αλλά ταυτόχρονα προσεκτικός στην ανεφορείων πράσινη ενεργειακή επιλογή. Και τελικά, ποια είναι η προοπτική για το ενεργειακό μέλλον του κόσμου. Την απάντηση την έχει ήδη διατυπώσει. Κάποιος ακόμα πιο παλιός και από μένα. Αυτός ο κύριος, ο οποίος είπε το ωραίο, μάλιστα φίλε μου, είπε ο Σάιρος Χάρντινγκ, πιστεύω ότι κάποια μέρα το νερό θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, ότι το υδρογόνο και το οξυγόνο τα οποία το συνθέτουν, είτε μόνα τους είτε μαζί, θα παρέχουν μια ανεξάντλητη πηγή για θέρμανση και φωτισμό, με ένα δυναμικό το οποίο δεν μπορεί να φτάσει στο κάρβουνο και ότι όταν εξαντληθούν τα αποθέματα κάρβουνο και πετρελαίου, θα θερμαινόμαστε και θα καλύπτουμε όλες τις άλλες ενεργειακές μας ανάγκες με το νερό. Το νερό θα αποτελέσει το κάρβουνο και το πετρέλαιο του μέλλοντος. Ποιος έφυγε. Ιούλιος Βέρν, η μυστηριώδης νήσος, 1874. Πάντως εμείς ως ΕΕΣ θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, θα αξιολογούμε και θα επαναρχόμεθα με ολοκληρωμένες προτάσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή.